Την απαραίτητη. Επειδή τις τελευταίες μέρες έχω κάποιους δημόσιους διαλόγους μέσω των κοινωνικών δικτύων με κάποιους εκπροσώπους εκκλησίας, πρέπει να πω στους συναδέλφους που μίλησα πριν ότι πρέπει να το πάρετε χαμπάρι επιτέλους ότι άλλοι παπάδες ήρθανε και άλλα χαρτιά βαστούν. Και γιατί το λέω αυτό? Το λέω γιατί στο τέλος, με τα πρωτοσέλιδα που βγάζουν οι εφημερίδες του Μαρινάκη, το πρώτο συγκρότημα Λαμπράκη, του πρώτου θέματος, του κ. Αναστασιάδη, που ακόμη να φέρει τα 5 εκατομμύρια, στο τέλος θα πιστέψετε ότι αυτή είναι η πραγματικότητα στην ελληνική κοινωνία. Κάνετε μια αντιπολίτευση, η οποία είναι αντιπολίτευση πληρωμένων πρωτοσέλιδων, ανθρώπων που έχουν χάσει την πρόσβαση στην εξουσία, στο δημόσιο χρήμα, στις μεγάλες δουλειές, και λυσάν να επανέλθουν. Και λες και είστε τα εκτελεστικά τους όργανα αυτής της διαδικασίας. Λοιπόν, να μιλήσουμε με στοιχεία. Όχι γενικός και αορίστος, όχι ρετσέτες του αέρα, να πούμε τι παραλάβαμε, τι κάναμε και τι έχουμε σκοπό να κάνουμε. Εγώ έτσι θα μιλήσω όσο αφορά το χώρο της υγείας, γιατί έχω παρακολουθήσει την κριτική η οποία ασκείται με διάφορους τρόπους και στη δημόσια σφαίρα, αλλά και στη συζήτηση του προϋπολογισμού, που είναι και αυτό άλλο ένα επεισόδιο της επιχείρησης καταστροφή και αριστερή παρένθεση. Τα διαλύσατε όλα, τα καταστρέψατε όλα, έχετε σπρώξει τον κόσμο στην κακομοιριά, κλαίνουν οι μάνες μας τη νύχτα και δεν συμμαζεύεται, ας πούμε. Λοιπόν, πάμε στον χώρο της υγείας. Τι παραλάβαμε από εσάς? Παραλάβαμε ένα μεσοπρόθεσμο, το οποίο έλεγε το εξής, ότι το 2015 τα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας μπορούν να αγοράσουν εφοδιασμό και υπηρεσίες 1.498 εκατομμύρια ευρώ. Το 2016 μπορούν να αγοράσουν 1.514. Το 2017 μπορούν να αγοράσουν 1.530. Και το 2018 μπορούν να αγοράσουν 1.530. Το όριο αγορών είναι το ταβάνι της δαπάνης που μπορεί το δημόσιο τομέα της υγείας να αγοράσει ως υπηρεσίες. Υγειονομικό υλικό, φάρμακα, αντιδραστήρια, ορθοπαιδικό υλικό, υπηρεσίες outsourcing, πληρωμές επικουρικού προσωπικού κτλ. Εσείς είχατε συμφωνήσει αυτό το πράγμα. Άρθρισμα νοσοκομείων και κέντρων υγείας. Εμείς επαναδιαπραγματευτήκαμε το μεσοπρόθεσμα αυτό και έχουμε συμφωνήσει και μέχρι τώρα έχουμε υλοποιήσει ότι αντί για 1.498 το 2015, τα νοσοκομεία αγόρασαν 1.706 εκατομμύρια ευρώ. Αντί για 1.514 το 2016, τα νοσοκομεία αγόρασαν 1.804 ευρώ. Το 2017, αντί για 1.530, αγόρασαν 1.804. Και το 2018, που μιλάτε για μείωση του ορίου των δαπανών, γιατί δεν τα καταλαβαίνετε μάλλον καλά, και γι' αυτό ίσως και ο κ. Κουλιαράκης σας λέει διαβάζετε καλύτερα τι διαβάζετε, αντί για 1.530 που είχατε συμφωνήσει εσείς, τα νοσοκομεία θα αγοράσουν και τα κέντρα υγείας 1.826. Αθρηστικά στην τετραετία αυτό σημαίνει 1.068 εκατομμύρια παραπάνω δαπάνη του δημόσιου τομέα υγείας της χώρας σε σχέση με αυτά που είχατε συμφωνήσει εσείς. Και ήδη τα 700 έχουν υλοποιηθεί. Όχι θα γίνουνε, έχουνε γίνει. Γι' αυτό έγινε δυνατόν, και επειδή εμείς δεν κλέβουμε, έγινε δυνατόν να καλύψουμε και 2,5 εκατομμύρια ανασφάλιστους που τους είχατε πετάξει απ' έξω και να τους διαγράψουμε τα χρέη με τη δεύτερη νομοθετική ρύθμιση, 150 εκατομμύρια ευρώ ήταν αυτά, και να καταργήσουμε το 5 ευρώ από τα νοσοκομεία, να μην λείπει πια υγειονομικό υλικό και φάρμακα και αντιδραστήρια από τα νοσοκομεία, γιατί μπορέσαμε και αυξήσαμε το όριο δαπανών με αυτόν τον τρόπο. Ένα το κρατούμενο λοιπόν, γιατί αυτό είναι το κρίσιμο μέγεθος. Το τι μπορούν, εκεί είναι που έμπαινε το χατζάρι του μνημονίου και μπαίνει ακόμα, αλλά για 6-7 μήνες ακόμα, γιατί τελειώνει το πηγάδι και βγαίνουμε στο ξέφωτο. 1.068 εκατομμύρια παραπάνω.
Πάμε τώρα και στους όρους του πραγματικού χρήματος. Γιατί έχετε στήσει ένα διάβρε εδώ όλοι, κυρίως από δεξιά, αλλά και από αριστερά, που λέει ότι μειώνεται η κρατική δαπάνη, δηλαδή το χρήμα που δίνει ο κρατικός προϋπολογισμός στα νοσοκομεία. Και στο ΝΕΟΠΗ, μειώνει την κρατική δαπάνη. Λοιπόν, ακούστε τώρα να δείτε, να μιλήσουμε με όρους πραγματικού χρήματος. Τι είχατε δώσει εσείς, είχατε προβλέψει να δώσετε στα νοσοκομεία? Είχατε προβλέψει να δώσετε 1,25 δις ευρώ και 90 εκατομμύρια στα κέντρα υγείας. Εμείς αυτό το πράγμα το αυξήσαμε και δίνουμε 1 δις, εδώ και 3 χρόνια, 1,25 δις περίπου εκατομμύρια από το Γενικό Λογιστήριο, από τον κουμπαρά του κυρίου Χουλιαράκη, πάει στα νοσοκομεία 1,25 δις ευρώ. Τι έκανε τη μεγάλη διαφορά? Δεν την έκαναν τα ίδια έσοδα των νοσοκομείων, που έχουν και αυτά αυξηθεί, από, γιατί νοικιάσαμε σπίτια σε καλύτερες τιμές που ήταν ιδιοκτησίες των νοσοκομείων, γιατί υπάρχει το θέμα ότι αξιοποιήσαμε καλύτερα τα κληροδοτήματα, δεν καταργήσαμε δυστυχώς ακόμα τα απογευματινά ιατρία έτσι όπως θα θέλουμε. Έχουν τα 90 εκατομμύρια, έχουν γίνει 120-130 των ιδίων εσόδων, παρότι χάσανε 20 εκατομμύρια από το 5 ευρώ που καταργήσαμε. Η μεγάλη διαφορά είναι αυτά που έδωσε ο ΕΟΠΗ. Η μεγάλη διαφορά είναι αυτά που έδωσε ο ΕΟΠΗ. Και είναι εδώ είναι νούμερα. Το 2014 δώσατε στα νοσοκομεία 80 εκατομμύρια ευρώ από τον ΕΟΠΗ. Το 2015 εμείς, τη χρονιά της διαπραγμάτευσης και όλου του κακού πανικού που είχε γίνει τότε, γιατί γίνανε και εκλογές στο Σεπτέμβρη, μη συγκρίνεται πάντα με το Φλεβάρι, εμείς καταφέραμε να δώσουμε στα νοσοκομεία του ΕΣΥ 51.928.000 ευρώ. Το 2016 δώσαμε στα νοσοκομεία του ΕΣΥ 400 εκατομμύρια ευρώ. 400.594.000 ευρώ. Και το 2017 προβλέπεται να δώσουμε μέχρι 31/12, αυτό που λέω είναι με κομμένα τα εντάλματα, 616 εκατομμύρια ευρώ. Άρα, αυτό εξηγεί γιατί. Και προσέξτε, αυτά δεν είναι όλα που δώσε ο ΕΟΠΗ, γιατί έχει δώσει το 2015 σε στρατιωτικά πανεπιστημιακά Ωνάσιο Παπαγεωργίου 90 εκατομμύρια. Το 2016 173 εκατομμύρια σε αυτά τα ίδια. Το 2017 183 εκατομμύρια σε αυτά τα νοσοκομιακά, στρατιωτικά και πανεπιστημιακά. Αυτό λοιπόν εξηγεί το γιατί. Και εδώ είναι ο μεγάλος σας πόνος. Γιατί δεν μπορείτε να καταλάβετε πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Να αυξάνονται οι ασφαλισμένοι που δέχονται περίθαλψη. Να μην έχουν ελλείψει τα νοσοκομεία και να έχουμε το εξής αποτέλεσμα. Το 2014 τα νοσοκομεία έκλεισαν με καθαρή θέση. Τι θα πει καθαρή θέση? Τι χρωστάω από το παρελθόν? Τι αγόρασα τη χρονιά και τι λεφτά έχω στο ταμείο μου? Πόσο είναι αυτό? Προσθέτω τι χρωστάω από το παρελθόν, τι αγόρασα τη χρονιά και λέω τι λεφτά έχω 31/12 στο ταμείο μου. Αυτό είναι η καθαρή θέση. Λοιπόν, το 2014 λοιπόν είχανε έκλεισαν με καθαρή θέση 701 εκατομμύρια ευρώ χρέος. Είχανε 900 χρέη, 210 στα ταμεία, 700 εκατομμύρια κλείσανε με χρέος. Το 2015 εμείς την πρώτη χρονιά κλείσαμε με 935 εκατομμύρια ευρώ χρέος. Το 2000, γιατί ήταν όλη εκείνη η χρονιά της αναταραχής. Το 2016 για πρώτη φορά στην ιστορία των νοσηλευτικών ιδρυμάτων της χώρας η καθαρή θέση των νοσοκομείων ήταν πλεονασματική 35 εκατομμύρια ευρώ. Και το 2017, με στοιχεία του Οκτωβρίου και με αναγωγή στο έτος, γιατί ξέρουμε τι έχει πάει, απλά δεν ξέρουμε ακόμα τι θα έχουν πληρώσει. Η πρόβλεψη, και είναι ισχυρή, δεν λέω λόγια του αέρα όπως ξέρετε και ειδικά με τα οικονομικά, η πρόβλεψη είναι ότι τα νοσοκομεία το 2017 θα κλείσουν με καθαρή θέση, ταμιακό πλεόνασμα, έχοντας ξεπληρώσει θεωρητικά ό,τι χρωστούσαν από το παρελθόν και ό,τι έχουν αγοράσει φέτος, 312 εκατομμύρια ευρώ. Συν 60 εκατομμύρια από τις υγειονομικές περιφέρειες, τις ΥΠΠΔ. Δηλαδή θα έχουν καθαρή θέση 370 εκατομμύρια ευρώ. Γι' αυτό δεν χρειάζεται του χρόνου το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους να δώσει
το ποσό που έδωσε φέτος στα νοσοκομεία. Δεν θέλουμε να τα κάνουμε μεγά μπάνκα τα νοσοκομεία, διότι δεν μπορούν και να το πάρουν το ποσό, δεν θα το ξοδέψουν. Γιατί υπάρχει το όριο. Και θέλουμε μετά τον Αύγουστο του 18 να επαναδιαπραγματευτούμε κάποια πράγματα. Να επαναδιαπραγματευτούμε κάποια πράγματα, γιατί πρέπει να καλύψουμε ανάγκες που δεν καλύπταμε μέχρι τώρα. Την αποκατάσταση. Να καλύψουμε και άλλα πράγματα που σήμερα δεν είναι ισχυρός ο δημόσιος τομέας. Έτσι. Γιατί χτίσατε 25 και ΦΙΑΠ και λειτουργήσανε μερικό καιρό τα 4-5 που πρέπει να λειτουργήσουν. Γιατί πρέπει να καλύψουμε και μια σειρά από άλλες δραστηριότητες του δημόσιου τομέα, να αναπτύξουμε δομές και πρέπει βέβαια να αρχίσουμε να επιστρέφουμε στους εργαζόμενους που έβαλαν πλάτη για να στηριχθεί το σύστημα ένα μέρος των μισθολογικών απολειών που είχαν τα προηγούμενα χρόνια και που αυτό πρέπει να γίνει. Αυτή λοιπόν είναι νομίζω η οριστική απάντηση. Τους βλέπω και φεύγουν ένας-ένας. Όλοι δεν θα μείνει άνθρωπος στο τέλος. Λοιπόν, διότι όταν μιλάς με στοιχεία τώρα, βγαίνουν αυτό μέσα το λες και είναι δελτίο ειδήσεων. Α, καταστρέφεται. Βρίσκω καμιά βελόνα να λείπει. Βάω και τον Γερανακό να χορεύει με 3-4 άλλους, ας πούμε, και νομίζω ότι αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, άρα για να ξεμπερδεύουμε, αυτή είναι η πραγματικότητα σε σχέση με τον τέτοιο. Να πούμε και 2-3 στοιχεία. Χαίρω λίγο την ανοχή σας, κύριε Πρόεδρε, γιατί νομίζω ότι πρέπει να ακουστούν αυτά από τον ελληνικό λαό. Διότι έχουμε ακούσει πάρα πολλά αυτό τον καιρό, αλλά δεν αυτό. Λοιπόν, πάω σε ένα άλλο ζήτημα που αφορά τον ΕΟΠΗ. Νούμερα πάλι, για να μην λέμε πάλι κουβέντες του αέρα. Λοιπόν, 2015 ο ΕΟΠΗ πήρε 3,480 από τα ασφαλιστικά ταμεία και 525 εκατομμύρια κρατική χρηματοδότηση. Το 2016 πήρε 4,124 χρήμα, πραγματικό είναι αυτό, χρήμα, συν 525 από την κρατική χρηματοδότηση. Το 2017 πήρε 4,768 θα φτάσει και το ίδιο θα φτάσει και του χρόνου, το 2018. Γι' αυτό το λόγο δεν του χρειάζεται και χαμηλώθηκαν αυτά που δίνει το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, γιατί και ο ΕΟΠΗ έχει σε κάποιες δαπάνες όριο αγορών, που είναι η φαρμακευτική δαπάνη και οι δαπάνες της περίθαψης την ανοιχτή ή κλειστή που πληρώνει τον ιδιωτικό τομέα. Άρα, και προσέξτε τώρα ποια είναι και η μεγάλη επιτυχία, και εδώ πρέπει να δώσω και πολύ μεγάλα συγχαρητήρια στις υπηρεσίες του ΕΟΠΗ, γιατί σήκωσαν ένα τεράστιο βάρος. Γιατί πέρασαν από το ΙΚΑ στον ΕΟΠΗ και οι παροχές σε χρήμα που καθυστερήσαμε, αλλά ομαλοποιείται η κατάσταση προς ασφαλισμένους. Το 2015 παραλάβαμε τον ΕΟΠΗ με 2,2 δις χρέη. 31 12 του 16 ο ΕΟΠΗ είχε ένα ληξιπρόθεσμα χρέη. Είχε 1 δις 135 ληξιπρόθεσμα χρέη. Το 2017 θα φτάσει με την προβολή που κάνουμε ανάμεσα 400 με 420 εκατομμύρια ευρώ χρέη. Πρακτικά τα μηδενίζει, έτσι, για να εξηγούμαστε αν παρεξηγούμαστε. Λοιπόν, αυτό είναι μια τεράστια επιτυχία αυτής της κυβέρνησης. Τον ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Τεράστια επιτυχία. Και του χρόνου μπαίνουμε σε άλλη φάση. Δεν δημιουργεί νέα χρέη από το 16. Δεν δημιουργεί, γιατί κάνει πλήρη εκαθάριση το 100% των υποβολών. Έχει φέρει πάρα πολλούς παρόχους στους 2 μήνες να καταβάλει. Πάρα πολλούς. Και θα φτάσει σε όλους. Έχει υπογράψει συμβάσεις με άλλους 10.000 παρόχους για να μην πληρώνουν οι ασθενείς πρώτα και μετά να πηγαίνουν να τα παίρνουν από τον ΕΟΠΗ. Αυτά είναι τεράστιες ιστορικές επιτυχίες σε σχέση με τα ασφαλιστικά μας ταμεία και την πορεία τους και νομίζω ότι δείχνουν και ένα δρόμο σε σχέση με το πώς θα κινηθούμε και από εδώ και πέρα και τη συνέργεια των πόρων την οποία έχουμε πετύχει. Λοιπόν, άλλες. Θέλω λίγο ακόμα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Για την ανοχή σας. Θέλω να πω δύο κουβέντες ακόμα. Πολλά θέλω να πω δηλαδή, αλλά θα πω δύο κουβέντες ακόμα. Εφημερίες υπερορίες. Άλλο κλάμα εκεί. Δεν θα έχουμε, δεν θα πτώσουμε κτλ. Λοιπόν, τι παραλάβαμε. Κονδύλι εφημεριών το 14 και από εσάς πρόβλεψη για το 15, 297 εκατομμύρια ευρώ. Για όλους. Νοσοκομεία, κέντρα υγείας, ΕΚΑΒ. Πόσο το κάναμε. 336. Και το 15. 326 το 15, 336 το 16, 336 το 17 και 353 το 2018. Καλύπτουμε πλήρως και την αύξηση του νυχτερινού κατά 10% και την αύξηση του 6% των εφημεριών στους γιατρούς και τον αυξημένο αριθμό των γιατρών που ήδη έχουν μπει μέσα και επίσης βέβαια να μην ξεχάσω ότι έχουμε δώσει και 55 εκατομμύρια, 57, σε εφημερίες που δεν είχατε πληρώσει εσείς τα προηγούμενα χρόνια. 12, 13, 14 σε εφημερίες και υπερορίες του προσωπικού του νοσοκομείου. Γι' αυτό και το αναγνωρίζει
το προσωπικό και γι' αυτό δεν ακολουθεί τα τσίρκα στις κινητοποιήσεις. Και να πω και δύο κουβέντες για τις προσλήψεις. Αυτή τη στιγμή, και αν είναι νούμερα, πρέπει να τα πω όμως. Δεν γίνεται να μην τα πω, γιατί δεν μπορώ να ακούω αυτή την κριτική την τέτοια. Λοιπόν, έχουν από τότε που κάτσαμε εμείς στο τιμόνι της χώρας, μέχρι σήμερα, μέχρι εχθές, έχουν αναλάβει υπηρεσία. 310 γιατροί από παλές προκηρύξεις που ξεπαγώσαμε. 430 γιατροί από τις προκηρύξεις που κάναμε εμείς, που μέχρι στιγμής είναι 1.240. Υπάρχει καθυστέρηση. Είναι ο μηχανισμός. Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. 1.550 άτομα προσωπικό μόνιμο, και οι προηγούμενοι γιατροί μόνιμοι είναι, από τις προκηρύξεις 4K και 5K του 16 και το εγκυλιόμενο πίνακα. 186 και 93 στο ΕΚΑΒ, μόνιμο προσωπικό. 130 στη Σαντορίνη. 2.870 νοσηλευτές μέσω του προγράμματος του ΑΕΔ. Και τώρα ετοιμάζεται η υπουργική απόφαση παράταση της θητείας τους για άλλο ένα χρόνο αυτών. Από τους 4.000 που είχαν προκηρύξει, ανέλαβαν 2.870. 2.300 επικουρικοί γιατροί από το 2015 μέχρι το 2017. Πλάς των 500 που παραλάβαμε από εσάς. 585 λοιπόν επικουρικό προσωπικό. Πλάς των 500 περίπου, 480 που παραλάβαμε από εσάς και που παρατείνουμε τη θητεία τους μέχρι και σήμερα. Για τους χρειαζόμαστε. 400 ιατροί και νοσηλευτές στο Κελπλό για τη ΣΜΕΘ. Γι' αυτό τα 438 κρεβάτια που παραλάβαμε από εσάς το Δεκέμβριο του 14, το Γενάρη του 2015, έχουν γίνει 565 σήμερα. Και αν είχε ολοκληρωθεί και η τελευταία προκήρυξη, θα είχαμε ανοίξει τα υπόλοιπα. 476 θέσεις για πρόγραμμα στο προσφυγικό από το Κελπνό. 235 θέσεις για τις ανάγκες του Ανατολικού Αιγαίου, που είναι διάφορες κατηγορίες. Γιατροί, νοσηλευτές, είναι στο σύστημα υγείας, όλοι αυτοί. 950 από την προκήρυξη του ΑΣΕ 58. Αυτή είναι 10.505, αυτή που διάβασα μέχρι τώρα. Είναι σε διαδικασία να αναλάβουν υπηρεσία. 814 μόνιμοι γιατροί από τις προκηρύξεις που έχουν γίνει ήδη. 250 από παλαιές προκηρύξεις που έχουμε ξεπαγώσει. 1.666 μόνιμο προσωπικό από την 7K που επιτέλους αδέησε το ΑΣΕΠ με τους ρυθμούς ανάπηρης κουτσής χελώνας που πάει να βγάλει τα προσωρινά, τα έχει βγάλει εδώ και καιρό, έβγαλε και για τους 700 τα οριστικά. Πιστεύουμε να τελειώσει σύντομα και τα υπόλοιπα. Συν 257 τεχνικό και λοιπό προσωπικό από την 5K του 17. 1.135 αναλαμβάνουν από τον ΟΑΕΔ, γιατί ξανά έγινε για τους υπόλοιπους ο διαγωνισμός, το πρόγραμμα. 182 πρόγραμμα ειδικών θέσεων από το Υπουργείο Εργασίας για το Υπουργείο Υγείας, Πολύτεχνη, ΑΜΕΑ κτλ. 600 γιατροί που αναλαμβάνουν στη Στόμη και 2.000 υπόλοιπο προσωπικό. Και 100 στο νοσοκομείο Παγιοργίου. Αυτοί είναι 7.004 που έχουν γίνει προκηρύξεις, έχουν ολοκληρωθεί και είναι στη διαδικασία να αναλάβουν. Και μένουν ακόμα να προκηρυχτούν 1.560 γιατροί μόνιμοι που θα πάνε 500 στα ΤΕΠ, 450 στην πρωτοβάθμια και άλλοι 500 σαν ανάγκες που θα μας πούν τα νοσοκομεία, 40 διασώστες για το ΕΚΑΒ και 500 που θα επαναπροκηρυχτούν για τη Στόμη. Αυτό το άρθρισμα βγάζει 19.609. Τέτοια ένεση στο ΕΣΥ έχει να γίνει από τότε που φτιάχτηκε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτά έχουμε κάνει. Σταματάω εδώ. Θα μπορούσα να πω πολλά πράγματα και για το ΕΚΑΒ και όλα αυτά που έχουμε πετύχει μέχρι τώρα. Και για διάφορα άλλα πράγματα, αλλά έχω υπερβεί κατά πολύ τον χρόνο από ό,τι βλέπω. Ευχαριστώ για την ανοχή, κύριε Πρόεδρε. Εγώ θέλω να πω το εξής. Τον Ιούλιο του 2015, εμείς υπογράψαμε έναν αξιοπρεπή συμβιβασμό. Δεν προσκυνήσαμε. Κάναμε πίσω για να μπορέσουμε να βγάλουμε τη χώρα από ένα πηγάδι που τη ρίξατε εσείς. Με μια διαπλοκή και μια παραοικονομία και ένα πελατειακό κράτος που βυσοδόμησε σε αυτή τη χώρα για πάνω από 30 χρόνια. Παρακαλώ, ολοκληρώνω. Παρά τα όσα λέτε, παρά τις παρενθέσεις, παρά τις καταστροφές, η χώρα βγαίνει από την κρίση. Και θα βγει και θα είναι και ντάλα καλοκαίρι, τον Αύγουστο θα είναι. Και τότε όλα θα τα επαναδιαπραγματευτούμε αλλιώς. Για μια Ελλάδα που θα είναι πραγματικά ελεύθερη, που θα είναι δημοκρατική, που θα έχει αξιοκρατία, που θα βάλει άλλες παραγωγικές βάσεις, που θα πετάξει όλους τους κατοικοδίαιτους προμηθευτές, που θα πετάξει όλα τα κατοικοδίαιτα ΜΜΕ και θα μπορέσει να ξαναφωνάξει, να φέρει και να δουλέψουν για να παράξουν πλούτο τα παιδιά μας που διώξατε σαν τα χελιδόνια. Εμείς θα τα καταφέρουμε. Ο ελληνικός λαός αναγνωρίζει την προσπάθεια που κάνουμε, γιατί δεν μπορείτε να μας πιάσετε ούτε στο τόσο. Ούτε στο τόσο. Όπως είδα,
όπως είδατε, δεν αναφέρθηκα καθόλου στην ομιλία μου για όλη την ιστορία της παραοικονομίας και των σκανδάλων. Θα έχουμε πολλές συνεδριάσεις στη Βουλή και σύντομα για να τα πούμε αυτά. Αλλά εμείς με αυτή τη μεριά είμαστε. Αυτό θα κάνουμε, ο λαός το αναγνωρίζει και το 2019 που θα γίνουν οι εκλογές, μην τρέφετε όνειρα θερινής νυχτός ότι θα επιστρέψετε. Ευχαριστώ πολύ.